Είσαι πολίτης της πόλης, είναι το πρώτιστο και πάνω από την οικογένεια και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και όταν λοιπόν ο αδελφός έρχεται να στραφεί εναντίον της πόλης για να διεκδικήσει την εξουσία που την έχει μονομερός ο άλλος αδελφός, εμπλέκονται και σκοτώνονται μεταξύ τους. Η Αντιγόνη έρχεται να εισβάλλει ουσιαστικά, να δημιουργήσει ένα ρήγμα σε αυτό το νόμο της πόλης, αποφασίζει να θάψει τον προδότη αδελφό που στράφηκε εναντίον της πόλης, γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι το δίκαιο που των θεών. Δεν μπορεί να μείνει ο νεκρός άταφος. Συγκινεί πάρα πολύ το ποιητικό κείμενο, γιατί βλέπουμε ένα πρόσωπο πολύ ανθρώπινο. Εκεί που πάει να χάσει την ίδια της τη ζωή, σκέφτεται τον πόνο ενός άλλου που έπασχε με τον ίδιο τρόπο. Για μένα δίνει μια πολύ ανθρώπινη πλευρά αυτή. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που σε μια εμπόλεμη κατάσταση, που τον σέρνουν ζωντανό, νεκρό ουσιαστικά να πεθάνει μέσα σε μια σπηλιά, και αυτό που σκέφτεται είναι ο πόνος του άλλου. Ο χορός ακούει την Αντιγόνη, δεν είναι ότι δεν την ακούει και μένει απαθής απέναντί της. Απλώς έχει το ορθολογιστικό στοιχείο. Ονομάζομαι Ευαγγελία Θαλασσινή, είμαι σκηνοθέτης, ηθοποιός και ερευνήτρια αρχαίου δράματος. Ασχολούμαι με το αρχαίο κείμενο κυρίως και με το ρυθμό του κειμένου, με στόχο να αποδώσω τις προθέσεις του ποιητή και αυτό που πραγματικά είχε στο μυαλό του.